Στη δίνη της πανδημίας βρίσκονται και τα μικρά τουριστικά καταλήμματα στο Ηράκλειο, η πλειονότητα των οποίων καταγράφει πληρότητα που δεν ξεπερνά το 70%, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στον κλάδο. Ο Γιώργος Χριστοδουλάκης, πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ηρακλείου Η Φιλοξενία, μιλώντας στην κάμερα της Κρήτη TV, έκανε λόγο για χαμηλές πληρότητες τον Ιούνιο, αλλά αυξημένα ποσοστά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δυστυχώς, τον Ιούνιο οι πληρότητες στα δικά μας καταλήμματα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Δεν γνωρίζουμε την αιτία και δεν μπορώ να σας εξηγήσω για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Τον Ιούλιο τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, οι κρατήσεις έχουν αυξηθεί, υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις στις κρατήσεις και το ίδιο δείχνει και ότι θα ακολουθήσει και ο Αύγουστος. Είναι σχεδόν στην πλειοψηφία τους τα καταλήμματα, θέλω να πιστεύω από την σχετική πληροφόρηση που έχω, ξεπερνάνε το 70% σε πληρότητα και ακολουθεί και ο Σεπτέμβριος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σημαντικό χτύπημα για τον κριτικό τουρισμό αποτελεί και η απουσία των Βρετανών τουριστών, καθώς τα ποσοστά αφήξεων από τη συγκεκριμένη χώρα είναι χαμηλότερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι αγορές έχουν αλλάξει λίγο. Μας λείπει οπωσδήποτε, όπως είναι επασφανές σε όλους τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία, η αγγλική αγορά. Οι Βρετανοί επισκέπτες πλέον είναι πάρα πολύ αργοί και στις κρατήσεις τους και μετά την άρση της απαγόρευσης και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν έστω περισσότερες κρατήσεις το Σεπτέμβριο. Όπως φαίνεται από τις κρατήσεις, σημαντική βοήθεια αποτέλεσαν τα προγράμματα κοινωνικός τουρισμός και τουρισμός για όλους, αφού επέτρεψαν στους επιχειρηματίες να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό πελατών και να καλύψουν ένα μικρό μέρος των απολειών. Είναι αμφίδρομη η βοήθεια και προς τους επισκέπτες και προς εμάς. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στα δικά μας καταλήμματα, τεράστιο ενδιαφέρον και τώρα τους μήνες που έχει ανέβει πάρα πολύ πληρότητα, δυστυχώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πάρα πολύ κόσμο, θα το θέλαμε πάρα πολύ. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η φετινή χρονιά τουριστικά κρίνεται καλύτερη από εκείνη του 2020. Αλλά όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες του χώρου, δεν έχει φτάσει τα ποσοστά του 2019. Θα κάνουμε λόγο για μια χρονιά καλύτερη από το 2020, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Γνωρίζουμε πλέον περισσότερα πράγματα. Έχουμε εκπαιδευτεί και με τα σεμινάρια που έγιναν από την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχουμε γνωρίσει καλύτερα την κατάσταση και μπορούμε να τη διαχειριστούμε πολύ καλύτερα. Και δεν σας κρύβω ότι εκτιμάται και αναφέρεται πάρα πολλοί από επισκέπτες ότι ενθουσιάζονται από τη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού και την ασφάλεια που νιώθουν στην Κρήτη. Είναι εκπληκτικά, μας το αναφέρουν χωρίς να ρωτηθούν καν. Πάρα πολλοί επισκέπτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.